φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διάβλου, επιστροφή στο στούντιο με τον Τάσο Τσίτσιρα, πάντα στην τεχνική υποστήριξη και τις μουσικές επιλογές. Τηλεφωνικά κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευρυτών για τον Ομό Ροδόπισο, ο δικηγόρος και περιφερειακός σύμβουλος, κύριος Χρήστος Χατζηπέμου. Καλημέρα, κύριε Χατζηπέμου, και καλή χρονιά. Δεν έχουμε μιλήσει φέτος. Καλημέρα, καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Πραγματοποιήσατε πριν 2-3 μέρες τον χορό, τον ετήσιο χορό του Συλλόγου Ευρυτών, με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που έρχεται και συμμετέχει στα τμήματά σας, αλλά και φίλων βέβαια του Συλλόγου. Να δούμε λίγο όμως τη στόχευση, μια και ξεκινάει μια καινούρια χρονιά. Ποια είναι η στόχευση που βάζετε, ειδικά σε σχέση με τον πολιτισμό, αλλά και τις μνήμες που πρέπει να στηριχτούν και να βγουν στην επιφάνεια στην περιοχή μας, σε σχέση και με τα 100 χρόνια της ενσωμάτωσης της Θράκης στον Εθνικό Κορμό? Θέσατε πάρα πολλά με το ερώτημά σας το πρώτο. Ομολογουμένως, φέτος είναι όντως μια ξεχωριστή χρονιά. Είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Ελλαδικό Κορμό, την απελευθέρωσή της από τα διασυμμαχικά στρατεύματα, την εγκατάσταση εδώ κάποια στιγμή της διασυμμαχικής διοίκησης το 1919 και στη συνέχεια την έλευση του ελληνικού στρατού, η οποία σηματοδοτεί λίγο αργότερα με τη συνθήκη των Σευρών την ενσωμάτωση της Θράκης στον Ελλαδικό Κορμό, στον Εθνικό Κορμό. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος Ευρυτών, ασχολούμενοι με την ιστορία από το παρελθόν και δίνοντας δείγματα της δουλειάς μας τους παρελθοντινούς χρόνους, έχουμε κάνει έναν ιδιαίτερα πλούσιο από άποψη πολιτιστικών δράσεων σχεδιασμό, που περιλαμβάνουν μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις τιμής, κυρίως πάνω στη βάση των 100 χρόνων, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα τρομερά σημαντικό ιστορικό πολιτιστικό γεγονός, το οποίο θα έπρεπε να μεριμνήσουμε, να του δώσουμε και έναν ευρύτερο χαρακτήρα οικονομικό, τουριστικό κτλ. Έτσι λοιπόν, οι δράσεις οι οποίες σχεδιάζουμε και ετοιμάζουμε, μικρές και μεγάλες, έχουν έναν ορίζοντα μέχρι το τέλος της χρονιάς, και στις μεγάλες δράσεις, ας τις αποκαλέσω έτσι χωρίς να θεωρώ ότι και οι υπόλοιπες δράσεις είναι αμελητές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μικρότερες και σε όγκο και σε κόστος. Μεγάλες μας δράσεις λοιπόν είναι το αντάμωμα των ευρυτικών συλλόγων που θα γίνει εδώ στην Κομωτινή. Φέτος ο Σύλλογος Ευρυτών έχει προσκαλέσει τους ευρύτικους συλλόγους από τις Σέρες μέχρι εδώ να ανταμώσουμε στην πόλη της Κομωτινής και να αποτίσουμε το δικό μας φόρο τιμής στα 100 χρόνια. Είναι μια μουσική συνεργασία που ετοιμάζουμε με το Μουσικό Σχολείο της Κομωτινής σε χοροδιακό επίπεδο, μουσικό επίπεδο, και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μας επιτρέψει η δυνατότητα να έχουμε και το χορευτικό μέρος. Είναι οι δύο εμφανίσεις της Χαράς της Δοκινιός σε υπαίθριο χώρο. Μάλιστα, η Χαρά της Δοκινιός του Μίλτη Παρασκευαΐδη, που πρωτοεμφανίστηκε από τον Σύλλογο Ευρυτών μετά από 76 χρόνια, που παίχθηκε το 2016 και 2017, έγιναν δύο παραστάσεις, μία στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πολύ στην Κομωτινή και μία στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης. Φέτος σχεδιάζουμε δύο φορές υπαίθρια να παρουσιάσουμε τη Χαρά της Δοκινιός, κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι πρωτοποριακό για τα βορειοελλαδικά δεδομένα. Τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω, γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να μπορέσει κανείς να υποστηρίξει 150 χορευτές, ηθοποιούς, χοροδούς, μουσικούς, επισκηνής, υπαίθρια, χωρίς μάλιστα την βοήθεια ενός χώρου αρχαιολογικού, όπως είναι τα θέατρα τα αρχαία που έχουν τη δική τους ακουστική. Βέβαια, έχουμε το αρχαιοθέατρο της Μαρόνιας, είναι η αλήθεια. Δεν αλλά είναι πολύ μικρός χώρος για εσάς. Είναι 25 μέτρα μόνο το σκηνικό στο μήκος του, 25 επί 3 το ύψος. Είναι μόνο αυτό, αν πει κανείς ότι το αναπτύσσει μπροστά σε περίπου 7 μέτρα, τα οποία χρειάζεται κανείς για να αποδώσει το έργο, αμέσως βγαίνει ένας ωφέλιμος χώρος της τάξης των 150-200 τετραγωνικών μέτρων, που πρέπει να καλυφθούν και ηχητικά, και αυτό είναι το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο σημείο. Θα δούμε πώς θα τα κατορθώσουμε. Πάντως θα είναι μια προσπάθεια έτσι να ζωντανέψουμε τη Ροδόπη με την Χαρά της Δοκινιός, θυμίζοντάς την ξανά στην Κομωτινή,
Και στη συνέχεια η επόμενη μεγάλη εκδήλωση είναι η συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής και το γαλλικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου για τον Σαρπί και τη Διασυμμαχική της Θράκης, και αυτό θα πραγματοποιηθεί περίπου στα μέσα του Οκτώβρη του 2020. Ένα διεθνές συνέδριο στο οποίο για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί η έκθεση του Σαρπί για το πώς οργανώθηκε η Διασυμμαχική, με την συμμετοχή Ελλήνων και Γάλλων ιστορικών, δίνοντας δηλαδή και ένα ιστορικό στίγμα διαφορετικό για την επέτειο των 100 χρόνων, όπως είπαμε πιο πριν. Αυτές είναι οι μεγάλες μας εκδηλώσεις, και φυσικά ακόμη εκκρεμεί η πρόταση που έχουμε κάνει προς την περιφέρεια, αν και ο χρόνος περνάει μάλλον αρνητικά για μας, η πρόταση που έχουμε κάνει για την περιφέρεια να μετατρέψουμε όλο τον τοίχο της παλιάς νομαρχίας, της περιφερειακής ενότητας Ορθόδοξης που βλέπει προς το σπαθί, να το μετατρέψουμε σε ένα βίντεο wall, ας το ονομάσω έτσι, πολλών τετραγωνικών εκεί, και να διαμορφωθεί ένα project mapping πάνω στην ιστορία της Θράκης και την απελευθέρωσή της, ένα project mapping 15 λεπτό με ήχο, μουσική, εικόνα, animation, εκμετάλλευση κινηματογραφικών αρχείων και πάει λέγοντας, ώστε να βγει ένα mini story διασκευασμένο γύρω από την πορεία της Θράκης στους αιώνες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επίσης προσπάθεια, μια κορυφαία πρόταση αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για την παρουσίαση έτσι μιας πολιτιστικής και ιστορικής ταυτόχρονα δράσης, που επίσης δεν έχει πανελλαδικό προηγούμενο. Συνήθως το 3D mapping, το project mapping έχει χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για σκηνικά θεατρικά μικρά, έχει χρησιμοποιηθεί σε ανοιχτούς χώρους στην Αθήνα και στην Αλεξανδρούπολη τα Χριστούγεννα, αλλά μόνο με τη βάση του animation, κάτι πιο απλό, χωρίς ιστορικό περιεχόμενο, χωρίς τη μουσική, χωρίς το δέσιμο αυτών των πραγμάτων κτλ. Είναι ένα στοίχημα δηλαδή μεγάλο και για το Σύλλογο Ερευνητών να μπορέσει να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αξιοποιώντας φυσικά το αρχαιακό υλικό το οποίο διαθέτω. Κύριε Χατζηπέ, σε σχέση με την περιφέρεια, επειδή δεν έχετε λάβει απάντηση, μέχρι πότε την περιμένετε και αυτό που σκέφτεστε σε σχέση με το στήσιμο που θα γίνει, το project map στην περιλαβρά της νομαρχίας απέναντι από το σπαθί, το σκέφτεστε για να κρατήσει μια μεγάλη χρονική διάρκεια, να κρατήσει δηλαδή κάποιους μήνες? Αυτό το σκεφτόμαστε για την περίοδο των ελευθερίων. Ναι. Όλη τη νύχτα, ας πούμε, από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12 το βράδυ, να επαναλαμβάνεται ένα 15 λεπτό project mapping εκεί, για 15 μέρες, περίπου τόσο υπολογίζαμε ότι θα χρειαστεί, για όλη την περίοδο δηλαδή των ελευθερίων. Αλλά αυτή η δουλειά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Σωστά. Και όταν λέμε πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία, πολύμινη, με πάρα πολλούς ανθρώπους να απασχολούνται σε αυτό. Έχουμε τους τεχνικούς να το υποστηρίξουν? Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία η οποία κινείται ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το αρχιακό υλικό του Συλλόγου σε μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτή θα μας δώσουν τεχνογνωσία ουσιαστικά, και αυτοί θα είναι που θα υποστηρίξουν τεχνικά όλη αυτή την δουλειά. Ωραία. Κύριε Χατζηπέ μου, πάντως είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα που βάζετε και σε σχέση με το συνέδριο, σε συνεργασία με το γαλλικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, βέβαια με τη στήριξη του Δήμου Κομωτινής για το στρατηγό Σαρπί, και δίνει βέβαια και το κύρος που χρειάζεται αυτός ο εορτασμός των 100 χρόνων της ενσωμάτωσης της Θράκης στον εθνικό κορμό, για να περιλαμβάνει και τις πληροφορίες εκείνους που όλοι τις έχουμε ανάγκη να μάθουμε, γιατί σε ένα συνέδριο προσκαλούνται ειδικοί, ιστορικοί και όχι μόνο. Είναι βασικό να τους δούμε λοιπόν να ξεφυλίζουν την ιστορία άνθρωποι που έχουν ερευνήσει και έχουν κατασταλάξει σε κάποια ζητήματα, και είναι βασικό γιατί είναι η ιστορία του τόπου μας που, όπως λέγαμε και πριν λίγο καιρό, δεν την γνωρίζουμε καλά, δεν διδάσκεται στα σχολεία, και αυτό είναι γεγονός. Όσο για το στοίχημα που βάζετε με τη χαρά της Δοκινιός, αν δεν πραγματοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο, και ξέρω ότι επιμένετε σε αυτά που βάζετε, θεωρώ ότι τα 700 τετραγωνικά μέτρα σκηνής του Μεγάρου μπορούν να χωρέσουν σε σχέση με τα 250 που είναι απαραίτητα για μια άλλη επιλογή, σε κλειστό χώρο βέβαια, όχι σε ανοιχτό. Η χαρά της Δοκινιός έχει ήδη ενταχθεί στην υποστήριξη του προγράμματος LEADER, οπότε δεν θα παρουσιαστεί σε κλειστό χώρο της Κομωτινής, αλλά σε υπαίθριο. Και μάλιστα ο ένας χώρος όπου θα παρουσιαστεί είναι ο Ίασμος,
Και σε δεύτερη περίπτωση δεν ξέρουμε αν θα παρουσιαστεί, ακόμη δεν έχουμε αποφασιστεί το που θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε στο δεύτερο, τη δεύτερη παράσταση. Λέγαμε ότι ίσως είναι η Γρατινή, αλλά η Γρατινή έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ιδίως στο γήπεδό της. Mm-hmm. Δεν μπορεί να φιλοξενήσει κάτι τέτοιο. Οπότε η Αίγυρος ή η Ξυλαγανή είναι οι πιο πλησιέστερες επιλογές. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Ωραία. Θα το δούμε στην πορεία. Να ρωτήσω και κάτι έτσι, να φύγουμε για λίγο από την ιστορία. Ετοιμάζετε κάτι για τα καρναβάλια, γιατί ξέρουμε ότι είστε από τους συλλόγους με τους οποίους γίνονται οι καθιερωμένες συναντήσεις μαζί, βέβαια, και με τους τρελακάτε με για τις αποκριές, έτσι ώστε να μπούμε λίγο στο ευχάριστο κλίμα που μας περιμένει μετά από 1,5-2 μήνες. Το Common Party έχει οριοθετηθεί για την Παρασκευή και το Σάββατο αμέσως μετά την Τσικνοπέμπτη. Η Παρασκευή θα φιλοξενήσει και πάλι την παραδοσιακή αποκριά και το Σάββατο θα έχουμε τη μεγάλη έτσι, παρέλαση, το δικό μας πάρτι, τη γιορτή της πόλης της Κομωτινής, με την συμμετοχή όλων μας. Δώσαμε βάση και βαρύτητα φέτος στην βελτίωση της οργανωτικής δομής. Δηλαδή να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη που έχουμε στο παρελθόν, να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο ήχο, να μπορέσουμε να έχουμε πλούσιο φως, γιατί όταν η γιορτή είναι νυχτερινή, το φως είναι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ωραία. Σε όλες αυτές τις γιορτές, και ταυτόχρονα εξετάζουμε και τη δυνατότητα πλέον και διεθνών συνεργασιών. Θα το δούμε, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο ακόμη, το εξετάζουμε να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε με κάποιους από τη γειτονική Βουλγαρία, όπως ταυτόχρονα εξετάζουμε και την συνεργασία η οποία ήδη έχει αναπτυχθεί με πρωτοβουλία της Trail Academy, συνεργασία με την Ορεστιάδα, όπως και με τις σφαίρες του Εύρου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηπέμου, για τη συνδρομή σας. Να είστε καλά. Καλή προετοιμασία και θα τα λέμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονής για να παρακολουθούμε τα βήματα που γίνονται από την πλευρά σας. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ που τα είπαμε. Να είστε καλά. Τα είπαμε. Να είστε καλά.